Καλησπέρα σε όλους. Πιστοί στο ραντεβού μας να ξεκινήσουμε άλλο ένα physio session. Περιμένουμε τους πρώτους να συνδεθούν. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Αλεξάνδρα. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν τώρα εδώ μαζί μας να καθίσουν στην παρέα μας. Βάλτε καφεδάκι και καθίστε εδώ πέρα να κάνουμε το πατροπαράδοτο Q&A. Γεια σου Σωτήρη. Να συζητήσουμε σήμερα για διάφορα πράγματα που έχω ετοιμάσει, ερωτήσεις που δέχτηκα μέσα στη εβδομάδα από εσάς και ερωτήσεις που ελπίζω ότι θα μου κάνετε και στο σημερινό live, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε παρέα τους πόνους σας, τα θέματά σας, πράγματα που σας απασχολούν. Διανύουμε μια πολύ δύσκολη φάση με τον κορονοϊό και θα προσπαθήσουμε να τη βγάλουμε καθαρή. Λοιπόν, στο σημερινό live session έχω δεχτεί πολύ ωραίες ερωτήσεις και επίκαιρες, χειμωνιάτικες και τα λοιπά, τις οποίες θέλω να δείξω και να συζητήσουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ερώτηση του φίλου Βασίλη, ο οποίος μου έγραψε ότι εγώ κάθε Δεκέμβρη πηγαίνω και επισκέπτομαι τα βουνά, χιονοδρομικά και τα λοιπά για σκι και snowboard. Και μου λέει, γιατί την περίοδο, παράδειγμα, που θα ανέβω στο βουνό και θα ξεκινήσω το session και τα λοιπά, έχω ξυπώνω στα γόνατα. Φίλε Βασίλη, είναι πολύ απλό το θέμα γιατί σου συμβαίνει αυτό. Γενικά, σε κάθε άθλημα στο οποίο δένουμε τα πόδια, δηλαδή φοράμε μία δέστρα, είτε αυτό είναι παράδειγμα σκι στη θάλασσα, σκι στο βουνό, έχουμε γενικά πολύ δεμένο το κάτω άκρο μας, όλες οι δυνάμεις, σαν μία αλυσίδα, ανεβαίνουν προς τα πάνω. Η πρώτη άρθρωση η οποία βρίσκει ουσιαστικά κατά τη διάρκεια του σκίσου, για παράδειγμα, είναι το γόνατο. Εξού και ότι εκεί πέρα φορτίζεται και ουσιαστικά βγαίνει όλη η δύναμη, έτσι, και γίνεται η απόσβεση. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που αισθάνεσαι αδυναμία. Αυτό το οποίο έχω να σου προτείνω, ειδικότερα τώρα που έχουμε τον κορονοϊό, που είμαστε όλοι κλεισμένοι μέσα σε lockdown, σας καλησπέριζω όλους όσους χαιρετάτε. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν να το αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά είναι με κατάλληλη προπόνηση, δηλαδή η γυμναστική σου να είναι πολύ focus στα γόνατά σου, ασκήσεις κλειστής και ανοιχτής κινητικής αλυσίδας, να μπορέσεις ουσιαστικά να πας και να ανέβεις στο βουνό πολύ δεμένος, πολύ προετοιμασμένος, ουσιαστικά για να μην καταφέρουν αυτές οι δυνάμεις να σε τραυματίσουν. Έτσι, συνήθως, εφόσον μιλάμε αρθρικά, μιλάμε για συνδεσμικές παθήσεις, έτσι, ρήξεις πρόστιο πίστιο χιαστό, έσωξο πλαγίου συνδέσμου κτλ. Μια πολύ καλή ερώτηση. Θέλω γενικά να έχετε στο νου σας ο καθένας από εσάς ο οποίος γυμνάζεται και για ένα λόγο παραπάνω ήρωες του Σαββατοκύριακου. Αυτοί δηλαδή που κάνουν το κάτι out of the ordinary, έτσι, αθλήματα όπως π.χ. ορειβασίες σε εξωτερικούς χώρους, windsurf, kitesurf, γενικά τα εποχιακά αθλήματα τα οποία έχουν άλλες δυνάμεις. Δεν είναι σαν να πάμε να παίξουμε ένα μπασκετάκι τυπικά στη γειτονιά. Πρέπει η προετοιμασία σας να είναι κατάλληλη. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτούς τους τραυματισμούς, οι οποίοι πολύ συχνά είναι και πολύ επώδυνοι όταν μιλάμε για αρχαρίους και ερασιτέχνες στα σπορ. Άλλη πολύ ωραία ερώτηση, κάτι το οποίο είναι πολύ hot, μου άρεσε πάρα πολύ. Τι είναι η τηλεφυσικοθεραπεία, παιδιά? Λοιπόν, τηλεφυσικοθεραπεία, it's a thing, είναι μια νέα ουσιαστικά προσέγγιση την οποία ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σαν μία προσέγγιση για αυτό το διάστημα. Η τηλεφυσικοθεραπεία λοιπόν δεν είναι σε καμία περίπτωση το να καθίσω εγώ από την πλευρά του κινητού μου τηλεφώνου και να έχω, παράδειγμα, έστω και σε ένα personalized σενάριο τον ασθενή απέναντι και να του κάνω το laser, τον υπέρηχο, το τέκαρ μέσω της οθόνης. Σε καμία περίπτωση. Λειτουργεί, θα έλεγα, περισσότερο υπό τη μορφή της συμβουλευτικής και το Q&A που κάνουμε τώρα. Δηλαδή, απλά σε πιο εξατομικευμένη κατάσταση. Δηλαδή, συζητάς με τον ασθενή εξατομικευμένα και προσωπικά για το πρόβλημά του και δίνεις λύσεις με πράγματα τα οποία ουσιαστικά μπορεί να κάνει ο ασθενής remotely, έτσι, είτε από τη δουλειά του, η οποία μπορεί να τον αναγκάζει να ταξιδεύει στο εξωτερικό, είτε να είναι σε κάποιο μέρος στην επαρχία, είτε να ταξιδεύει γενικότερα. Οπότε, τηλεφυσικοθεραπεία είναι πιο πολύ αυτής της μορφής. Δηλαδή, να καταφέρουμε να δώσουμε καλύτερο cueing για τη στάση μας, καλύτερο cueing ουσιαστικά για το πώς να κινηθούμε και καθοδήγηση, έτσι. Αυτό περί τηλεφυσικοθεραπείας.
όσοι παρακολουθούν αυτή τη στιγμή μπορούν να κάνουν, εννοείται, αυτός είναι ο ρόλος και του live, να κάνουν τις ερωτήσεις τους εδώ πέρα live. Τις διαβάζω εγώ εν παραλίλη και θα προσπαθήσω να απαντάω σε ό,τι με ρωτάτε, οτιδήποτε, οποιασδήποτε φύσεως, είτε είναι κάτι π.χ. με τη μέση σας, με τον νόμο σας, κάτι το οποίο π.χ. θέλετε να ξεκαθαριστεί ως προς την φυσικοθεραπεία, έτσι, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ενημερώσουμε και να σας δώσουμε quality information. Τι είναι τα ρεύματα λοιπόν, παιδιά? Τα ρεύματα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και στη φυσικοθεραπεία που θα έλεγα πολλοί φυσικοθεραπευτές που τελειώνουν και τη σχολή γνωρίζουν σε ένα μέτριο βαθμό. Θα ήθελα να πω αρχικά ότι τα ρεύματα διαχωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, αυτά που χρησιμοποιούμε στη φυσικοθεραπεία. Έχουμε τα αναλυτικά, δηλαδή ηλεκτροθεραπεία που τη χρησιμοποιούμε π.χ. σε μια επώδυνη κατάσταση. Γεια σου Τόλι, γεια σου. Λοιπόν, ρεύματα που τα χρησιμοποιούμε σε μια επώδυνη κατάσταση για να πετύχουμε ένα αναλυτικό αποτέλεσμα, δηλαδή κάποιος που χτύπησε το γόνατο, τον αγκώνα, μπορεί να υποφεληθεί άμεσα από μια ηλεκτροθεραπεία, κατεβάζοντας έτσι το επίπεδο του πόνου. Ένας δεύτερος τρόπος που χρησιμοποιούμε τα ρεύματα είναι για να γυμνάσουμε έναν μη σε μια φάση αποκατάστασης, για παράδειγμα, που έχει προκύψει ένας τραυματισμός. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, για όσους παρακολουθήσατε, το EMS είναι μία μορφή ηλεκτροθεραπείας ουσιαστικά, η οποία είναι στοχευμένη σε αυτό το κομμάτι στο κομμάτι της ενδυνάμωσης. Και μετά έχουμε τα ρεύματα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε, παράδειγμα, για χαλάρωση, για λεμφική παροχέτευση, ουσιαστικά για να αυξήσουμε την κυκλοφορία του αίματος σε κάποιο σημείο. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα. Όσοι είσαστε και τακτικοί και έχετε τρεξίματα ή έχετε προβλήματα κτλ., θα έχετε δει πολλές και διάφορες συσκευές. Θα έλεγα ότι οι περισσότερες συσκευές έχουν, τουλάχιστον στο κομμάτι των ρευμάτων, καλύπτουν κατά ένα μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και του θεραπευτή και του ασθενούς. Είναι καθαρά θέμα λοιπόν της επιλογής του φυσικοθεραπευτή και ουσιαστικά της κλινικής εικόνας. Έτσι, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εντελώς τυχαία την ηλεκτροθεραπεία. Υπάρχουν παρόλα αυτά και συσκευές φθηνές, μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ και τα λοιπά, πολύ φθηνές συσκευές. Αυτά περί των ρευμάτων. Ό,τι άλλο, ελπίζω να απάντησα και στην ερώτηση του φίλου που την έκανε. Ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε στην πορεία. Καλησπέρα κυρία Λυσικάτο. Έχουμε στην παρέα μας και μια εκπληκτική διατροφολόγο. Ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να στείλετε και σε αυτήν direct message, επικοινωνούμε τέλεια εδώ. Επόμενη ερώτηση, λίγο γενική η συγκεκριμένη, τι κοιτάω σε ένα παπούτσι? Αρχικά, πριν μπω στην ερώτηση, να ευχαριστήσουμε και πάλι τα Zakret Sports για τη βοήθεια και για την προσπάθεια την οποία κάνουν να επικοινωνήσουν και να μας φέρουν κοντά με τον κόσμο και εσάς. Να πούμε ότι σήμερα, για όσους δεν προλάβανε Black Friday, δεν βρήκαν κάποια πολύ καλή προσφορά, σήμερα είναι το Cyber Monday. Είναι η τελευταία ευκαιρία να χτυπήσετε σε μια καλή τιμή ένα προϊόν. Οπότε μπαίνετε στο zakret.gr και μπορείτε, πέρα από τα παπούτσια, τα ρούχα και τον λοιπόν αθλητικό εξοπλισμό, να προμηθευτείτε και αξεσουάρ τα οποία θα σας βοηθήσουν στο lockdown, όπως λάστιχα γυμναστικής, αφρόδι, μπαλάκια κτλ., τα οποία είναι όλα πολύ χρήσιμα. Ευχαριστούμε λοιπόν, Zakret, που μας χωστάρεις και μας υποστηρίζεις. Ας απαντήσουμε λοιπόν τώρα στην ερώτηση του φίλου για το τι κοιτάμε σε ένα παπούτσι. Είναι πολύ μεγάλη ερώτηση. Είπα και τις προάλλες, έχοντας σαν παράδειγμα π.χ. το μαξιλάρι, το ύπνο μας, έτσι ακριβώς και το παπούτσι πρέπει να είναι βολικό. Είναι ο πρώτος παράγοντας, είτε είναι παπούτσι αθλητικό, είτε είναι παπούτσι για βόλτα, είτε είναι για το οτιδήποτε. Το comfort είναι το νούμερο ένα που κοιτάμε σε ένα παπούτσι. Και το τελευταίο πρέπει να είναι η τιμή, παιδιά. Πολλές φορές συμβαίνει να αγοράζει κάποιος ένα παπούτσι απλά επειδή είναι επώνυμο, επειδή είναι ακριβό κτλ. Και να μην τον βολεύει. Είναι μεγάλο λάθος. Εγώ προτείνω αυτό το πράγμα, βάση του comfort. Πήγαινε να το δοκιμάσεις. Είναι δύσκολη κατάσταση, ειδικά τώρα με τον κορονοϊό, αλλά θα προκύψουν λύσεις, είμαι σίγουρος για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Τα υλικά του παπουτσιού από εκεί και πέρα, όταν γνωρίζουμε το άθλημά μας και θέλουμε να κάνουμε μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση για το τι χρειαζόμαστε, τότε π.χ. επιλέγουμε και βάση υλικού. Δηλαδή, κάποιος αρσιβαρίστας, κάποιος που ασχολείται με το crossfit, κάποιος που γενικά είναι στη φάση που του σηκώνω βάρη, χρειάζεται ένα πιο σκληρό, πιο δυνατό παπούτσι ως προς την ποδική καμάρα. Δηλαδή, πολλές φορές τα αρσιβαρίστικα παπούτσια έχουν και κομμάτια φλίδες ξύλου αυτοτελείς μέσα.
για να δώσουν αυτή την έξτρα αντοχή και ευστάθεια στο παπούτσι κατά τη διάρκεια των άρσεων, έτσι. Σε αντίθεση, παράδειγμα, ένα παπούτσι δρομέα, το οποίο έχει πολύ πιο, να το πω, μαλακά ελαστομερή στοιχεία μέσα η σόλα, έτσι, και ουσιαστικά η δομή του παπούτσιου είναι πολύ διαφορετική. Αυτά κοιτάμε σε ένα παπούτσι, το comfort, και από εκεί και πέρα να υποστηρίζει με τα υλικά του τις βιομηχανικές ιδιότητες που έχει το άθλημά μας. Σε αυτό θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά ένα τεράστιο κομμάτι που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και έχει να κάνει και ουσιαστικά στο πόσο κρατάμε ένα παπούτσι στη διάθεσή μας. Έτσι. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε, παράδειγμα, σαν αθλητές, ακόμα και σε ένα απλό γυμναστήριο να πηγαίνει κάποιος 2 φορές τη βδομάδα, το παπούτσι του πρέπει να αλλάζει σίγουρα, εάν όχι κάθε εξάμηνο, μία φορά το χρόνο οπωσδήποτε. Τα παπούτσια δέχονται τρομερές φθορές. Φανταστείτε ότι, παράδειγμα, σε μένα που είμαι 80 κιλά, είναι 80 κιλά κάθε της πίεσης όταν είσαι όρθιος. Κανένα υλικό ενώ δεν έχει την αντοχή να μπορεί να στηρίξει τη δομή του για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε, κρούω τον κόδωνα κινδύνου, έτσι προκύπτουν πολλές φορές και κυπελματίες από νευροσίτιδες, οστεόφυτα στο πόδι κτλ. Είναι πολύ επώδυνα, προσέχουμε πάρα πολύ τι φοράμε. Εγώ γενικά προτείνω όπου υπάρχει δυνατότητα μέσα στο σπίτι ή καλοκαίρι να περπατάμε και ξυπόλυτοι, να υποστηρίζουμε ουσιαστικά και λίγο τον ιδιοδικτυακό μηχανισμό κάτω από το πόδι, δηλαδή την αίσθησή μας, έτσι. Αυτό μας βοηθάει κατά τη διάρκεια και του χειμώνα να παθαίνουμε και λιγότερα διαστρέμματα και γενικότερα να έχουμε καλύτερο feeling στο τι γίνεται κάτω από τα πόδια. Είναι ένα τεράστιο chapter, πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το προσέχουμε. Ανατομική πάτη λοιπόν, ορθωτικά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Μπορείτε να βρείτε, παράδειγμα, και εκεί κοιτάμε, είναι πολύ σημαντικό το comfort, ειδικά όταν μιλάμε για ένα φθηνότερο ανατομικό πάτο, τον οποίο μπορούμε να τον βρούμε στο ίντερνετ, οπουδήποτε κτλ. Σε αυτούς δεν έχω να πω κάτι το ιδιαίτερο, είναι generic, είναι ουσιαστικά διάφορα υλικά τα οποία τα τεστάρουν οι εταιρείες με 3D print κτλ. Και βρίσκουν για 2 ή 3 τύπους πελημάτων ένα σχήμα και εσύ και ο καταναλωτής επιλέγει βάσει αυτού που χρειάζεται ή το σχήμα του ποδιού. Εγώ, παράδειγμα, που έχω πλατυποδία, θα πάω σε έναν πάτο ο οποίος είναι πιο πολύ να υποστηρίξει μια πλατυποδία. Από εκεί και πέρα στα εξατομικευμένα ορθωτικά πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ένα πελματογράφημα, μια ανάλυση βάθησης για να μπορέσουμε να δούμε ουσιαστικά όχι μόνο πως στηρίζεται το πόδι σε κάθε το άξονα, γιατί σαν οντότητες δεν γεννηθήκαμε για να στεκόμαστε όρθιοι, αλλά για να περπατάμε, έτσι. Οπότε πρέπει να γίνει και μια δυναμική ανάλυση, δηλαδή να δούμε κατά τις επαφές του ποδιού πώς ουσιαστικά κοπανάει το πόδι στο έδαφος, έτσι, πώς γίνεται η επαφή. Η πάτη λοιπόν είναι από ειδικά ελαστομερή, επίσης ειδικά υλικά, θερμοπλαστικά, τα οποία φτιάχνεται κατόπιν του πελματογραφήματος. Αυτή είναι η διαδικασία με τους πάτους. Υπάρχει μια μετάβαση. Συνήθως δεν περνάμε κατευθείαν στο ένα το ορθωτικό και τέλος. Είναι σαν τα σιδεράκια. Ξεκινάμε από ένα ορθωτικό και με τον καιρό, π.χ. μέσα σε μια διάρκεια π.χ. 2-3 ετών, αλλάζουμε και προχωράμε σε κάποιο άλλο. Να καλησπέρισω όλους τους φίλους που είναι εδώ πέρα και χαιρετάνε, γράφουν πράγματα. Να δω αν έχουμε και καμιά ερώτηση μέχρι τώρα. Νομίζω είμαστε εντάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα special άλλο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να πιάσω. Έχω μια ερώτηση. Μυϊκή πόνη στην ομοπλάτη από πολύ ωραία εργασία στο PC. Τι μπορώ να κάνω? Τόλι, καλησπέρα. Λοιπόν, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης να αλλάξει εργασία. Γλέντι λοιπόν. Μυϊκούς πόνους στην ομοπλάτη, τι μπορείς να κάνεις? Γυμναστική. Μπορείς να κάνεις γυμναστική και οι μυϊκοί σου πόνοι θα σταματήσουν. Ουσιαστικά για κάθε μία ώρα εργασίας που κάνεις, φρόντισε να δίνεις στο τέλος της μέρας σου ένα δεκάλεπτο σε κίνηση. Δηλαδή, κάνε το σαν ένα μηχανισμό, σαν μια συνταγή ουσιαστικά αποτρεπτική για αυτό το πράγμα. Εάν τώρα, παράδειγμα, υπάρχει και ένα άλλο παθολογικό αίτιο, έτσι, υπάρχει μια παθογένεια κτλ., εκεί θα σου πω πρέπει να το κοιτάξεις οπωσδήποτε. Με έναν ειδικό, με έναν ορθοπαιδικό, με έναν φυσικοθεραπευτή για να βρεις το αίτιο ουσιαστικά. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Μπορείς να βρεις ουσιαστικά, ειδικά τώρα αυτό το διάστημα που είμαστε λίγο κλεισμένοι στο σπίτι, και άλλες μεθόδους λίγο να βρεις την πανάκια σου. Με ένα ζεστό μπάνιο για παράδειγμα, ή με μια ζεστή κομπρέσα, μια πετσέτα με ζεστό νερό, τοπικά λίγο να χαλαρώσεις την περιοχή.
Γενικότερα η καθιστική ζωή και η εργασία στον υπολογιστή έχει σαν ένα από τα βασικά συμπτώματα πόνο στην πλάτη και στην ομοπλάτη πιο συγκεκριμένα. Αυτό θα σου πρότεινα στην παρούσα φάση, να βάλεις την άσκηση περισσότερο στη ζωή σου. Ένα άλλο κομμάτι που θα ήθελα να συζητήσω σήμερα και έκανα λίγο προετοιμασία είναι ουσιαστικά για μια θεραπευτική προσέγγιση που έχουμε εμείς οι φυσικοθεραπευτές, που είναι το κινέζιο tape, και έχω δεχτεί μερικές ερωτήσεις σχετικά. Για να κάνω μια εισαγωγή και θα ήθελα πιο πολύ να σας δείξω, να είναι πιο διαδραστικό. Όλοι θα έχετε δει σε επαγγελματίες, αθλητές και ολυμπιονίκες το εξής, δηλαδή θα έχετε δει τις αθλητικές αυτές εδώ τις περιδέσεις, οι οποίες είναι ουσιαστικά έχουν πολύ ωραία ζωηρά χρωματάκια. Τα χρωματάκια δεν είναι καθαρά για το αισθητικό κομμάτι. Αυτές οι ταινίες λοιπόν της κινέσιοπερίδεσης, Σαρδάμ, έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν σαν μέθοδος από το 70 θα έλεγα. Είναι μια προσέγγιση λοιπόν που έφτιαξε ένας χειροπρακτικός φυσικοθεραπευτής Ιάπωνας, ο Κέντζο Κάσε, που ουσιαστικά έχει μια θεωρία ότι προσκολώντας αυτές τις ειδικές πολύ λεπτές βαμακερές ταινίες στο δέρμα μπορούμε να μιμηθούμε κάποιες ιδιότητες που έχει το δέρμα. Δηλαδή όταν έχουμε ένα πιάσιμο στον αυχένα το οποίο μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ καιρό, ο μυς έρχεται και προσκολάται με τις ανατομικές στιβάδες από τις οποίες περιβάλλεται, έτσι την περιτονία, την επιδερμίδα και όλα αυτά γίνονται ένα. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν, παρεμβαίνοντας στο επιφανειακό κομμάτι σε αυτή τη στιβάδα με αυτές εδώ τις πολύ ωραίες ταινίες που θα σας δείξω, που έχουμε διάφορα είδη, έχουμε δηλαδή και διάφορα είδη, διάφορα χρώματα και αναλόγως το τι θέλουμε να πετύχουμε, έτσι, αυτό εδώ είναι με μπανέλα για στήριξη στο γόνατο και αναλόγως το τι θέλουμε να πετύχουμε, χρησιμοποιούμε. Εδώ παράδειγμα έχουμε κάποια σαν πατσάκια τα οποία τα τοποθετούμε σε μια περιοχή πολύ επώδυνη, άλλες περιδέσεις που είναι για πιο μεγάλη παροχέτευση, όπως αυτό εδώ το χταπόδι, όταν έχουμε ένα πολύ πλυσμένο κομμάτι. Εδώ πέρα έχουμε ένα tape το οποίο είναι χ, μικρότερο tape το οποίο είναι για δάχτυλα και γενικότερα δεν δίνουμε πολύ σημασία στο χρώμα. Στο χρώμα μας ενδιαφέρει, έτσι, αυτά εδώ είναι tape για καρφό και το tape είναι ουσιαστικά μια βαμβακερή αυτοκόλλητη ταινία η οποία μιμείται τις ιδιότητες του δέρματος και μοιάζει κάπως έτσι. Μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία η κόλλα ότι έχει αυτό εδώ το μοτίβο, έτσι. Προσκολώντας λοιπόν την κινησιοπερίθεση μπορούμε να δώσουμε κάποιες έξτρα ιδιότητες στον αθλητή, δηλαδή να δώσουμε λίγο παραπάνω σταθερότητα, λίγο μεγαλύτερη διαδεκτικότητα, δηλαδή το πώς την αισθάνεται την περιοχή, το πόσο πολύ είναι ο στόχος του στην αίσθηση, στην κίνηση, να αυξήσουμε το εύρος κίνησης, να μειωθεί τοπικά ο πόνος. Γενικότερα είναι υποστηρικτική, έτσι, δεν είναι η πανάκια αυτή καθ' αυτή, το kinesio taping, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή τεχνική, την οποία την αγαπάνε τρομερά οι αθλητές. Να δω γιατί έχω και μερικές ερωτήσεις. Ωραία, ορθοστασία θα το πιάσουμε να το πούμε και αυτό. Κάνει δουλειά, έχω πάρει. Ναι, κάνει δουλειά. Εφόσον ξέρει και ο φυσικοθεραπευτής ή ακόμα και εσείς αν σας έχει εκπαιδεύσει ο ειδικός το πώς πρέπει να τοποθετηθεί, γιατί έχει παραμέτρους και έχει πολύ συγκεκριμένη τεχνική το πώς μπαίνει το κινέζιο tape σε μια περιοχή, δηλαδή πρέπει να σεβαστούμε κατά κανόνα την ανατομία, δηλαδή να μην περνάμε και συμπιέζουμε πάρα πολύ τους τένοντες, έτσι. Οι τένοντες μπορεί να τριφτεί ουσιαστικά με κάποια ειδικά περιδοτικά υλικά, όπως και στις πιο σκληρές περιδέσεις που κάνουμε για να σταθεροποιήσουμε κάτι το οποίο μπορεί να έχει τραυματιστεί, έτσι, που είναι οι περιδέσεις με τις λευκές ταινίες που θα έχετε, που είναι ουσιαστικά σαν ένας τεχνητός γυψονάρθικας, να το πω έτσι, που γίνεται για να μπορεί να περιορίζει την κίνηση αλλά ταυτόχρονα να μας δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε. Αυτά είναι πολύ προχωρημένα, είναι περιδέσεις που έχουν οι boxer, που έχουν τέτοια αθλήματα. Ταινίες που τις βρίσκουμε, ναι, και αν είναι σωστό να τη βάζουμε μόνοι μας. Μπορούμε να βρούμε κινέζιο tape γενικότερα στα φαρμακεία, σε εξειδικευμένα μαγαζιά τα οποία πουλάνε
υλικό φυσικοθεραπείας, γενικότερα δεν το προτείνω να τη βάλει κανείς μόνος του. Πρώτον, γιατί είναι ένα πολύ ακριβό υλικό, δηλαδή το ρολό των 5 μέτρων, παράδειγμα, μπορεί να κυμανθεί από 10 έως και 20 ευρώ αναλόγως το τι μάρκα θα πάρουμε, τι έξτρα ιδιότητες θα έχει. Παράδειγμα, εδώ πέρα έχω, κρύβω το brand να μην κάνω διαφήμιση, έχω ένα tape το οποίο όπως βλέπετε είναι γυαλιστερό. Αυτό εδώ δεν είναι βαμβακερό υλικό, είναι υλικό το οποίο έχει πάνω νάιλον, έτσι. Είναι ένα υλικό το οποίο είναι εντελώς αδιάβροχο και έχει πολύ πιο δυνατή κόλλα. Δηλαδή το χρησιμοποιούν αθλητές π.χ. που κάνουν πιο υδρόφιλα αθλήματα, δηλαδή πόλο, κάνουν καταδύσεις, κάνουν διάφορα τέλος πάντων μέσα στο νερό, και εκεί πέρα το tape, όπως οτιδήποτε και να βάλεις πάνω σου, θα ξεκολλήσει έτσι με το νερό. Οπότε θα πρότεινα όχι να μην το χρησιμοποιείτε μόνοι σας αν δεν ξέρετε ακριβώς πώς να το κάνετε. Είναι ένα πολύ ακριβό υλικό και μπορεί να κάνει μέχρι και, τι να πω, μέχρι και έγκαυμα αν τοποθετηθεί λάθος ή με πολύ μεγάλη τάση. Γενικότερα πόσο μπορούμε να το κρατήσουμε. Αναλόγως την... Καλησπέρα κιόλας Παύλο. Με το μπάνιο δεν φεύγει. Αν τοποθετηθεί καλά και έχει καθαριστεί καλά το δέρμα, το κινέζιο tape δεν φεύγει από το δέρμα. Υπάρχουν βέβαια και ειδικά spray τα οποία μπορούμε να βάλουμε σαν pre-tape πάνω στο δέρμα, τα οποία είναι υποαλλεργικά για να βοηθήσουμε το tape να καθίσει λίγο καλύτερα. Συνήθως δεν χρησιμοποιούμε, εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ. Το tape το κρατάμε ουσιαστικά ή μέχρι να πέσει μόνο του. Συνήθως είναι 2-3-4 μέρες αυτό το πράγμα, αναλόγως και πώς θα το προσέξουμε, πώς θα βάζουμε, πώς θα βγάζουμε το μπλουζάκι, αν είναι σε περιοχή που ουσιαστικά έχει τριβές και καλύπτεται. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ακριβές guideline να πω ευρύτερα, γιατί έχει να κάνει με το πού το τοποθετείς, έτσι, ή για ποιο λόγο το τοποθετείς. Σε κάποιον που έχει ένα πολύ οξύ διάστρεμα, έτσι, γύρισε στο πόδι, το πόδι πρίστηκε και έχει γίνει τετραπλό. Θα κάνεις τις θεραπείες σου καθημερινά μέχρι να μπορέσουμε να ουσιαστικά να περιορίσουμε και να διώξουμε λίγο το είδημα από την περιοχή. Εκεί πέρα το tape μπορεί να αλλάζει και κάθε μέρα. Εμάς μας ενδιαφέρει να κάνει τη δουλειά για την οποία το βάζουμε, έτσι. Σε εκείνη την περίπτωση π.χ. θα βάλουμε αυτό που ήταν σαν χταποδάκι, το tape. Αυτό εδώ. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι το tape αρχικά δεν αγοράζεται έτσι. Αγοράζεται σε ρολό και είναι ολόκληρες λωρίδες έτσι, τεράστιες κτλ. Οπότε πρέπει να το κόψουμε. Έχει πολλή δουλίτσα δηλαδή μέχρι να καταλήξουμε στη σωστή εφαρμογή. Έτσι ακριβώς λοιπόν όπως και το κινέζιο tape, έτσι είναι και το cupping, το οποίο επίσης πολύ αγαπάνε, έτσι, οι βεντούζες. Και οι βεντούζες ξεκινήσανε ουσιαστικά σαν μια προσέγγιση η οποία υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια. Στην Ασία το χρησιμοποιούν non-stop για χιλιάδες χρόνια. Ήρθε ουσιαστικά μετά το 2016 και μας χτύπησε την πόρτα σαν κάπινγκ, σαν προσέγγιση, έτσι, που το είδαμε σε Ολυμπιονίκες αθλητές, το είδαμε στον Μάικλ Φέλπς που βούταγε για τα χρυσά Ολυμπιακά του μετάλλια σημαδεμένος. Είναι μια προσέγγιση την οποία την αγαπάμε πολύ. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο κλινικό evidence για το πώς ακριβώς λειτουργεί. Δεν έχουν δηλαδή βρει ερευνητές στα ερευνητικά τους πλαίσια ότι υπάρχει μεγάλο effect, αλλά οι αθλητές μας λένε το αντίθετο, οπότε δίνουμε σε αυτές τις... Και επειδή είναι πολύ δύσκολο γενικά ιατρικά να συστηματοποιήσεις και να δημιουργήσεις ένα complex έρευνας, δίνουμε σε πολλές προσεγγίσεις το benefit of doubt. Όταν λοιπόν λειτουργεί κατά μία έννοια, εμείς το concept αυτό το χρησιμοποιούμε, έτσι. Παλιά λέγανε παράδειγμα για τις βεντούζες ότι τραβάγανε το κρύωμα κτλ. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορέσει να τεκμηριώσει πώς το κάνανε ή αν το κάνανε, αλλά από τη στιγμή που ήταν αποτελεσματικό έγιναν και διάσημες γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις οι οποίες ουσιαστικά έλαβα από το προηγούμενο live session που κάναμε εδώ πέρα μαζί με τα Zakret. Ήταν πολύ ωραίες ερωτήσεις, εγώ τις απόλαυσα, ειδικά της τηλεφυσικοθεραπείας μου άρεσε πάρα πολύ, την περίμενα δηλαδή κάποια στιγμή ότι θα γίνει, σαν ερώτηση. Από εκεί και πέρα μπορώ να απαντήσω και live αν κάποιος έχει κάποια άλλη ερώτηση, να προχωρήσουμε, αν κάτι σας προβληματίζει, αν κάτι αντιμετωπίζετε αυτή την περίοδο ως προς την υγεία, την κίνηση, ευχαρίστως να το καλύψουμε. Γενικότερα θα μ' άρεσε πολύ και το feedback σας σχετικά με ιδέες πώς να προχωρήσουμε τα live αν θα θέλετε. Ναι, ορθοστασία έχουμε μία λοιπόν.
τις ιδέες σας σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε, αν θα θέλατε να μιλήσουμε ουσιαστικά για πιο regional προβλήματα, να μιλήσουμε πιο πολύ για θέματα του Αφιένα, του Όμου και να κάνουμε ουσιαστικά τα live session κάπως έτσι ή να τα προχωρήσουμε ως προς τις ερωτήσεις. Ορθοστασία λοιπόν. Ορθοστασία, θα θέλατε να μιλήσουμε π.χ. για υπόδημα, για ασκήσεις, τι γίνεται. Λοιπόν, να το πιάσω εγώ. Στην ορθοστασία υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά για αυτούς που δουλεύουν π.χ. σε πολυκαταστήματα, είναι πολιτές κτλ. Κυκλοφοριακά προβλήματα ουσιαστικά των κάτω άκρων, κυρσί. Είναι πάρα πολύ τυπικό, ιδίως στις γυναίκες που εμφανίζονται. Τι να πω τώρα, 7 στις 10 γυναίκες που κάνουν αυτή τη δουλειά με πολύ πολύ οξύ πόνο και εκεί πέρα χρειάζεται επίσης προσέγγιση θεραπευτική, ιατρική, εάν είναι κάτι πολύ προχωρημένο σίγουρα και φαρμακοθεραπεία, όπως και φυσικοθεραπεία με διάφορα μέσα που έχουμε και εξειδικευμένα μηχανήματα να βοηθήσουμε την κυκλοφορία, να προλάβουμε ουσιαστικά πριν αυτό το πράγμα διαγκωθεί πολύ και χρήση χειρουργείου και ή και όχι, αναλόγως τώρα το πόσο ακραίο είναι. Ορθοστασία υπόδημα. Έχω το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, Εύα, λόγω του ότι έχω πολύ μεγάλη πλατυποδία. Δεν αντέχω την ορθοστασία κατευθείαν, δηλαδή μου χτυπάει κάτω στα πέλματα. Και αν αυτό το πράγμα το παρατείνω, εν συνεχεία μου χτυπάει και στα γόνατα. Υποδήματα τα οποία υποστηρίζουν την ποδική καμάρα, αυτό κοιτάς. Κοιτάς δηλαδή και ρωτάς κάποιον επαγγελματία, και μέσα στα Ζακρέτ μπορείς μέσω της επικοινωνίας να μιλήσεις με κάποιον εξειδικευμένο να σε κατευθύνει σε ποιο παπούτσι να πας, το οποίο υποστηρίζει αυτές τις ιδιότητες. Υπάρχουν πολλά, σε διαβεβαιώ, θα βρεις λύση. Κοιτάς λοιπόν για ένα παπούτσι το οποίο να είναι ναι μεν μαλακό αλλά στιβαρό για να μπορέσει να σου στηρίξει την ποδική καμάρα. Θες δηλαδή το πέλμα σου μέσα στο πόδι σου να μην είναι έτσι, θες να πάρει ουσιαστικά μια καμπύλη μέσα, έτσι. Και από εκεί και πέρα, μέσω της άσκησης και ό,τι μπορείς να κάνεις, αυτό το πράγμα να δυναμώσεις όλο το μυϊκό σύστημα το οποίο υπάρχει στο κάτω μέρος του ποδιού σου, στην πατούσα, έτσι. Τι προτείνω λοιπόν, συγκεκριμένα δεν μπορώ να σου πω παπούτσι, υπάρχουν πάρα πολλά παπούτσια, εξαρτάται αν κάνεις και τι άλλες δραστηριότητες κάνεις, δηλαδή δεν μπορώ να σου δώσω ένα παπούτσι, π.χ. Μπορεί να σου κάνει ένα παπούτσι της ASICS που έχει πάρα πολύ καλά υλικά, έχει πολύ, πολύ μεγάλο R&D, πολύ γενικά καλά παπούτσια, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένο brand. Τι άλλα πράγματα κάνεις, τι αθλήματα κάνεις, για να μπορούμε να δούμε αν χρειάζεσαι ένα, δύο ή αν χρειάζεσαι κάποια άλλη λύση κάποιου ορθωτικού πέλματος, έτσι. Είναι καθαρά δηλαδή και preference το τι σ' αρέσει εσένα. Όπως τα αυτοκίνητα, υπάρχουν όλες οι εταιρείες, οι γνωστές εταιρείες βγάζουν το αντίστοιχο μοντέλο, έτσι και στα παπούτσια. Θα βρεις αυτό το οποίο αναζητάς σε όλες τις εταιρείες. Είναι καθαρά το τι ψάχνεις εσύ. Να δούμε άλλες ερωτήσεις. Ελαστικές κάλτσες, ναι. Σε περίπτωση λοιπόν που μιλάμε για κυρσούς στο κάτω άκρο, ναι, ελαστικές κάλτσες, ειδικότερα αν είναι και μιλάμε και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας όπου μπορεί να υπάρχουν και άλλες δευτερογενείς παθήσεις, προβλήματα κυκλοφορίας, αν ο ασθενής είναι καπνιστής, δεν είναι, αν υπάρχει ουσιαστικά κίνδυνος ζάχαρο, είναι πολλά τα πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο και ουσιαστικά πολλαπλασιάζουν τον εκφυλισμό, έτσι, όπως και ουσιαστικά διαιρούν. Όταν κάποιος είναι πολύ νεότερος με το που ξεκινήσει να ασκείται από εκεί που έχει ορθοστασία, λύνονται πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό φιλετόλη, εσύ που ρώτησες και τα λοιπά πώς θα λύσεις το πρόβλημα, με κίνηση θα το λύσεις στην παρούσα φάση. Με κίνηση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και εμείς δηλαδή στη φυσικοθεραπεία ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και ένα πολύ μεγάλο τσακωμό που έχουμε συνέχεια με τους ασθενείς που λέμε και γινόμαστε βαρετοί και κλισέ, αν έκανες τις ασκήσεις σου, έκανες τις ασκήσεις σου, έκανες τις ασκήσεις σου, αυτό το πράγμα συνέχεια. Γιατί όταν εμείς θα καταφέρουμε να σε φέρουμε σε ένα σημείο που δεν θα πονάς, εκεί είναι και η παγίδα, ότι συνήθως σταματάς. Φεύγεις και ξαναέρχεσαι όταν θα ξαναυπάρξει πόνος. Ουσιαστικά δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει να αυτό το πράγμα να είναι μια παντριά μεταξύ του πόνου και το πώς θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας για την επόμενη μέρα μετά τον πόνο, έτσι. Η Λιαλένα, αφιενικό, μεγάλο κομμάτι, ενοχοποιείται ουσιαστικά και εκεί η καθιστική ζωή πάρα πολύ, ο υπολογιστής ακόμα περισσότερο. Το αφιενικό έχει να κάνει πολύ και με την κληρονομικότητα, ενώ το πώς είναι το σώμα μας, πώς βρισκόμαστε εμείς οι ίδιοι
σαν οντότητες πώς είμαστε μυϊκά, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές παθολογίες. Εγώ αυτό που θέλω να πω γενικά και να το μεταδώσω σε εσάς είναι η αρχή του τέλους, είναι η αρχή της θεραπείας. Η σπονδυλική στήλη ευρύτερα, είτε μιλάμε για αυχένα, θώρακα, οσφυϊκή, μοίρα, ιερωνίως, πιο χαμηλά, λεκάνη, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα σαν όργανο νοσεί ολόκληρο, σαν ένα. Όταν δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στον αυχένα, είναι δεδομένο ότι υπάρχει κάποια αστάθεια, υπάρχει ένα compensation mechanism, δηλαδή υπάρχει ένας μηχανισμός αντιστάθμισης που συμβαίνει παρακάτω ή παραπάνω αναλόγως στο που είναι, σε ποιο σημείο της σπονδυλικής στήλης βρίσκεται το πρόβλημα. Ο αυχένας είναι πάρα πολύ βασικός, καθώς στηρίζει το κέντρο του συστήματος, τον επεξεργαστή, έτσι, το κεφάλι. Όταν ο αυχένας δεν έχει καλό cueing, δεν έχει καλή πληροφορία για το πώς μεταφέρονται όλα αυτά τα sensory στοιχεία, δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα καλά. Εκεί πέρα τι μπορούμε να κάνουμε? Σίγουρα να επισκεφτούμε έναν ειδικό, να δούμε το αίτιο. Εάν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα ή δεν θέλουμε να κάνουμε τόσο hardcore, θα πω για παράδειγμα, ένα απλό μασάζ μπορεί να μας δώσει στοιχεία για το πώς να κινηθούμε στρατηγικά σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν είναι κάτι πάρα πολύ απλό ή κάτι το οποίο πάει να δημιουργηθεί τώρα, ναι, και με πολύ απλά πράγματα τα οποία έχουμε στο σπίτι, μπορούμε να λύσουμε κατά μία έννοια το πρόβλημα. Σε εκείνη τη φάση εγώ πάντα προτείνω λίγο κίνηση, δηλαδή να βγει το άτομο να περπατήσει λίγο, να τρέξει, να ξεπιαστεί, να κάνει ουσιαστικά μερικές διατάσεις του κεφάλι του, μερικές κινήσεις μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, ισομετρικές ασκήσεις παράδειγμα που μπορούμε να κάνουμε με το χέρι εδώ, με το χέρι μπροστά, ουσιαστικά να σφίξει λίγο περιμετρικά όλο το σύμπλεγμα μειών, έτσι. Από εκεί και πέρα όταν υπάρχει παθολογία, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Συνήθως μιλάμε για κύλες, μιλάμε για στενώσεις, μιλάμε για γουίπλας, τα οποία γίνονται πολύ συχνά σε τροχαία ατυχήματα και είναι πάρα πολύ επώδυνα. Είναι γενικά ο αυχένας λίγο δύσκολος. Και συν τις άλλες μιλάμε τώρα και για το αυχενικό σύνδρομο, που είναι μια κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες, ειδικά γυναίκες οι οποίες έχουν πολύ πληθωρικό στήθος, λόγω του βάρους το οποίο τείνει να τραβάει όλο τον αυχένα προς τα μπροστά. Εκεί πέρα είναι λίγο διαφορετικά και τα πρωτόκολλα και η προσέγγιση και το τι ψάχνουμε και το πώς το ψάχνουμε εμείς κλινικά να το λύσουμε το θέμα. Γιατί μπλέκονται και τα πλευρά μετά, το πώς μπλοκάρουν, το τι κάνουν, οπότε θέλει λίγο πιο εξατομικευμένη βοήθεια εκεί πέρα. Ελπίζω λίγο να έδωσε ένα ωραίο πρόλογο περί του αυχένα. Όποιος αντιμετωπίζει θέμα με τον αυχένα ή οτιδήποτε μπορεί να μου στείλει και να direct να μιλήσουμε, να λύσουμε τα προβλήματά σας όλα. Πριν επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας μετά την καραντίνα κτλ. Αυτά. Ηλία Λένα, περιμένουμε και από σένα να μας δώσεις ωραία tips για πώς να τρώμε μελομακάρονα χωρίς να παίρνουμε θερμίδες αυτά τα Χριστούγεννα. Είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό το κεφάλαιο να το λύσουμε. Αυτά λοιπόν. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να καλύψω νομίζω για σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν δεν έχετε κι εσείς κάποια άλλη ερώτηση, να χαιρετήσω και όλους αυτούς που γράφουν και στέλνουν τα emoji τους. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ και τα λέμε. Και κάνουμε ωραία παρέα, πίνουμε τον καφέ μας και λύνουμε τις απορίες μας και τα πάντα όλα. Αυτά λοιπόν, αφού δεν έχω ερωτήσεις, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τα Ζακρέτ για την υποστήριξη. Να υπενθυμίσω σε όλους, για όσους δεν προλάβατε, να κάνετε τα ψώνια σας, να προμηθευτείτε τον εξοπλισμό σας, να είσαστε έτοιμοι ουσιαστικά για τα Χριστούγεννα, για τη γυμναστική σας κτλ. Zakret.gr, τεράστια γκάμα σε εξοπλισμό, σε αθλητικά, τα πάντα. Cyber Monday σήμερα, μπείτε να δείτε τις προσφορές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε ο Επανεδίν για την επόμενη φορά.